Καλησπέρα σας από την Παιδική και Φιβική Λέσχη Βαρνάβα, το Λιγνάρι, όπου σήμερα ε, γιορτάζοντας την ημέρα παιδικού βιβλίου την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου αυτή τη βδομάδα μετά από μία συγγραφέα έχουμε και μία εικονογράφο να μας τιμάει ε, εδώ στην Παιδική Λέσχη, τη Βιβή Μαρκάτου ε, Σε καλώς ορίζω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας και την τιμή να είσαι εδώ και τι να πρωτοπώ τώρα για τη βιβλία, να ξεκινήσω ότι σαν έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς εκδοτικούς ε, οίκους, ε, τα σχέδια που ε, ε, ζωγραφίζει, ε, τα διαδικτύακα που κάνει, τα εργαστήριά της, ραδιοφωνική παραγωγός, είχε βραβευτεί και κάποια στιγμή, ε, αυτή τη στιγμή ε, είχε άλλη μία διάκριση, νομίζω πέρσι ήταν με το υπότι, και το ελάφι από την ε, Ακαδημία Κινηματογράφου ε, και φέτος, πριν λίγη ώρα, νομίζω ανακοινώθηκε, να μας πεις και εσύ Βιβί, ε, μία από τις έτσι, πολύ δομητικές διακρίσεις. Ανεμάκη. Δύο... Ανεμάκη στο Ψαράκι, στο ΑΝΤΑΦ, Techno Scene Digital Art Revolution uh, Athens Festival. Ε, συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Και Επόμενα όλη την ομάδα στη Γεωργία Θεοφάνους, που Ά. άκουσα ότι θα μιλήσει και εκείνη επίσης μαζί σας. Ε, σε ναι, έχω την τη τιμή να είναι και η Γεωργία σε επόμενη, σε, σε επόμενη συνάντηση. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή, έχω εσένα, είναι σήμερα, τυχαίνει μαθαίνουμε για αυτή την Ε, είναι μια συνεργασία σου μαζί με τη Γεωργία τη Θεοφάνους ε, και εγώ θα πιαστώ από αυτό βιβλί, να μου πεις λιγάκι πώς ξεκίνησε, ε, η Γεωργία είναι και αυτή συγγραφέας, αλλά νομίζω ότι έχετε κουμπώσει τόσο όμορφα αυτή η συνεργασία ε, και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είχα την τιμή να είμαι από τους λίγους φίλους σας που μοιραστήκατε ε, την πρώτη προβολή με τον Ανεμάκη ε, και νομίζω ότι και οι λίγοι φίλοι που ήμασταν εκεί με το που τελείωσε, ήμασταν όλοι σίγουροι ότι θα πήγαιναν πολύ ψηλά και σίγουρα θα υπήρχε, θα υπήρχε κάποια διάκριση ε, και νομίζω ότι για Σεπτέμβρη, προχωράτε και για Σεπτέμβρη, Έλα, πες τα μας, πες μας. Είσαι έτσι χα... ναι, χαμηλό ναι, τώρα, ε, αλλά καταρχάς, είναι τόσο πολλά. Τι, τι, τι να πρώτο πω εγώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη Νικολέτα για την πρόσκληση. Ε, θα μιλάμε στον ενικό. Ε. Ε. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, καταρχάς, για όλες αυτές τις δράσεις που κάνει, οι οποίες είναι ξεχωριστές, είναι πάρα πολύ σημαντικές, που προάγουν τη φιλανάγνωσία και εύχομαι πραγματικά να αγκαλιαστούν τόσο και σε δημοτικό επίπεδο, όσο και σε πανελλαδική εμβέλεια, γιατί όλες αυτές οι μικρές πράξεις είναι πολύ πολύ σημαντικές, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους μεγάλους. Έχουμε ανάγκη από βιβλιοθήκες, έχουμε ανάγκη από βιβλία. Ποτέ δεν είμαστε αρκετά από βιβλία, ποτέ δεν είμαστε πλήρεις από βιβλία, συνέχεια χρειάζεται να ανανεώνουμε τις βιβλιοθήκες μας, να διαβάζουμε, να παίρνουμε καινούργιες ιδέες, να κάνουμε όμορφους διαλόγους, να γνωρίζουμε όμορφους ανθρώπους και όμορφους κόσμους, ειδικά σε αυτούς τους καλεπούς καιρούς που ζούμε. Και το έχω ξαναπεί και την άλλη φορά αυτό. Ε, οπότε είναι τεράστια χαρά που την Νικόλτα τη γνώρισα για αυτούς που δεν γνωρίζουν μέσα από το φεστιβάλ του Ζαπίου... Τη γνώρισα από κοντά, έτσι... Από και κοντά, βρεθήκαμε... Μετά. Αγκαλιαστήκαμε βρεθήκαμε επιτέλους, μετά. επιτέλους... Από Ξέρω, μερικά από χρονάκια... Σε όλες αυτές τις καταστάσεις, ναι... Ε, Ήταν τεράστια χαρά... Ήταν ακριβώ ο άνθρωπος ο οποίος περίμενα να δω, έτσι... Μπροστά μου... Ε, ήμουν πολύ χαρούμενη, ένας αυθεντικός άνθρωπος... Ε, ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει... Δεν σταματάει ποτέ... Ε, και με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όπου χρειάζεσαι, Νικόλετα, θα σταθώ δίπλα σου. Δεν ξέρω πώς, αλλά όπου μπορώ να βοηθήσω με πάρα πολύ χαρά. Είμαστε στο ίδιο ε, πώς να πω τώρα, στο ίδιο μέτωπο. Ε, παλεύουμε για το ίδιο πράγμα. Καθένας μέσα από τα δικά του εργαλεία, μέσα και όπλα. Αλλά είμαστε στο ίδιο μέτωπο. Και, και εγώ μέσα από τη σειρά μου προσπαθώ να ε, προωθήσω το βιβλίο, όπου και αν είναι αυτό... Το βιβλίο δεν έχει θρησκεία, δεν έχει ταυτότητα, είναι ένα πολυπολιτισμικό όπλο θα έλεγα, όμως καλό όπλο, όπλο με το οποίο μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο και να φορακίσουμε την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ε, οπότε πιστεύω ότι το πρόβλημα γενικά είναι ότι δεν διαβάζουμε πολλά βιβλία και αν μπορούμε να ανοίξουμε ένα βιβλίο περισσότερο, Έστω και για ένα παιδί, έχουμε φέρει αλλαγή. Πιστεύω ότι ένα κούκο φέρνει την άνοιξη. Έτσι έλεγε και ένα σπουδαίο καθηγητή που είχα τη χαρά να ε, μαθητεύσω δίπλα του, Δήμο Αβδελιώδη, ένα μεγάλο σκηνοθέτη. Ε, και ήταν ο λόγο που τον ακολούθησα όταν είπε ότι ένα κούκο φέρνει την άνοιξη. Κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η κίνηση του καθενό μα. Ένα άνθρωπο κάνει μία διαφορά, έστω. Μια φορά την ημέρα να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τον κόσμο, να βάλουμε ένα λιθαράκι, μπορούμε να φέρουμε διαφορά έστω και σε ένα παιδί. Ε, και γι' αυτό συζητώντα και με άλλου συγγραφεί για το θέμα τη επιτυχία, δεν υπάρχει η επιτυχία δεν μετράται σε χρήματα, δεν μετράται σε πωλήσει. Όλα αυτά είναι προσωρινά. Η επιτυχία είναι στο το να μπορέσει να μιλήσει στην ψυχή ενό ανθρώπου, στο να μπορέσει να μιλήσει με το μέσα του έναν άνθρωπο ο οποίο παλεύει με σοβαρά θέματα υγεία, ε, ψυχικά θέματα υγεία, όπω παραδείγματο χάρη μια κατάθλιψη, ε, μια άσχημη αγχώδη διαταραχή η οποία τον ταλανίζει. Ένα βιβλίο μπορεί να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να δει τον κόσμο διαφορετικά, να αλλάξει ρότα, να ξαναβρει τον εαυτό του. Και είμαι ένα άνθρωπο, ο οποίο έχω, έχω περάσει κατάθλιψη. Και έχω περάσει την κατάθλιψη που είμαι στο σημείο που είχα χάσει τον εαυτό μου. Και είχα λάβει μηνύματα και λαμβάνω συχνά πυκνά. Άμα κάνω αναρτήσει, καμιά φορά και επαναφέρω, γιατί. θα επαναφέρω <στονίτλαι> καμιά φορά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κακό, γιατί άνθρωποι οι άνθρωποι που έχουν περάσει <στονίτλαι> κατάθλιψη το, το κοινωνεί και υπάρχει ναι. Αλλά αυτό κάποιο, κάποιοι οποίοι μπορεί να μην το γνωρίζουν, άνθρωποι που οποίοι έχουν περάσει κατάθλιψη, έχουν την τάση να ξαναπεράσουν. Άρα είναι ένας διαρκής αγώνας να προσπαθήσεις να παλέψεις με τις πληγές σου. Είναι αυτές οι πληγές που βλέπεις, οι οποίες επουλώνονται, αλλά πολλές φορές μπορεί να ξανανοίγονται, ένα τραύμα, πάλι μια κατάσταση, μπορεί να επαναφέρει κάτι το οποίο μπορεί να τις φέρει ξανά μπροστά. Ε, αυτό το οποίο λέω πολλές φορές στους ανθρώπους είναι ότι ε, ε, είμαι ένα παράδειγμα από έναν άνθρωπο που έφυγε από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις από αυτό. είχα βουτυχθεί μέσα σε αυτό το σκοτάδι είχα χάσει τον εαυτό μου και κατάφερα και τον βρήκα γύρισα πίσω και με ρωτάνε και μου λένε πολλές φορές, και αυτό το κρατάω, ότι κοίτα έχουμε ένα συγγενή ο οποίος μπορεί να έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα διαβάζοντας τα μηνύματά σου ή διαβάζοντας τα... τις αναρτήσεις που κάνεις παίρνουμε δύναμη ότι θα ξαναέρθει αυτός ο άνθρωπος μαζί μας, θα ξαναέρθει στην πραγματικότητα. Τον έχουμε χάσει γιατί με την κατάθλιψη χάνεις τον εαυτό σου. Και ήτανε, η... άνθρωποι... ήτανε η τέχνη ένα μέσο βιβί ε, να σε απορροφήσει, να σε τραβήξει, να εκφραστείς. Ε και να χαθείς μετά από τη, από τη τέχνη ε, σε άλλα μονοπάτια πιο φωτεινά. Είναι Η τέχνη είναι τέχνη. θεραπευτική, γι' αυτό το έχουν ε, άλλωστε ε, πει επιστήμονες, γι' αυτό κάνουν και τα art therapy, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι βοηθάνε. Ε, δεν είναι όμως πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις ε, πανάκια. Θέλω να πω ότι είναι ένας τρόπος ζωής, είναι κάτι που μπορεί να το κάνεις παράλληλα. Δεν μπορώ να έρθω και να πω αν κάποιος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα κατάθλιψης, σταμάτα να παίρνει τα φάρμακα και ξεκινά oh, την τέχνη oh, για oh, να λύσει yeah, τα yeah, πρόβληματα. Προφανώς it's είναι it's μια, μια πολυσύνθετη κατάσταση που όντω μπορεί να χρειαστεί τη, τη συμβουλή ενό ειδικού γιατρού. Αλλά σίγουρα η τέχνη μπορεί να βοηθήσει ε, μαζί με ανάλογες έτσι, θεραπείες ό,τι προτείνει ο γιατρός σε ανάλογες περιπτώσεις και καταστάσεις. Ο καθένας έχει διαφορετικές βαθμίδες κατάθλιψης δυσκολίας, αλλά μπορεί να βοηθήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Βαν Γκόγκ, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται μέσα από την τέχνη προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του, φαίνεται από τον τρόπο γραφή του, στο μετα ε, μέσα από τα σχέδιά του, προσπαθούσε να παλέψει, ήταν και δεν ήταν στην πραγματικότητα, μέχρι που στο τέλος δυστυχώς τον έφαγε η ασθένεια ε, όμως η τέχνη μπορεί να σταθεί δίπλα σου σε πολύ δύσκολες καταστάσεις εγώ πολλές φορές μπορώ και βλέπω ύστερα από πάρα πολύ καιρό τα σχέδιά μου που είχα κάνει παλιότερα και μπορώ και βλέπω αυτό το ψυχογράφημα το πως ζωγράφιζα στην κατάθλιψη εκεί. πρώτης κατάθλιψης και είναι πραγματικά απίστευτο μπορείς να δεις πως σιγά σιγά είναι, τώρα τα λέω αποστασιοποιημένη έτσι. Ένα άνθρωπο ο οποίο παλεύει πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επώδυνο και πολύ αργό τρόπο που τρώγεσαι έτσι. Είναι. Έβλεπα λοιπόν τα σχέδιά μου που άρχισαν να χάνουν, να χάνουν οι φιγούρε τα, τα, σχήματά του, γινόντουσαν πιο αφαιρετικέ. Ε, ήταν τελείω πιο ελεύθερα τα σχέδια, πιο σκοτεινά χρώματα. Και μετά υπήρχε αυτή η φάση που αυτή είναι η χειρότερη, που εκεί υπάρχει στάση. Δεν υπάρχει πλέον δημιουργία. Σταματάει ο άνθρωπο να δημιουργεί. Δεν μπορεί πλέον να παράγει. Σταφώς. Αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι. Εκεί είναι που ξέρει ότι αρχίζει να χρειάζεσαι σοβαρή βοήθεια. Ε, εσύ, επειδή έχει εργαστεί, συνεργαστεί και συνεργαστεί να με πολλού εκδοτικού εδώ στην Ελλάδα. Ε, κάθε εκδοτικό και κάθε συγγραφέα που συνεργάζεσαι ε, έχει κάτι διαφορετικό, ίσως κάτι πιο συγκεκριμένο να ζητάει. Πώς μπορείς και τα αποκρίνεσαι σε όλους. Γιατί εγώ έχω παρακολουθήσει ε, όλες σου τις δημιουργίε ε, και πραγματικά πάντα υπάρχει, όταν δω μια πρωτού δω ποιος είναι εικονογράφος, ε, καταλαβαίνω ότι είναι της βιβής. Ε, το κοιτάω, εντάξει, επιβεβαιώθηκα. Αλλά αυτό πώς το πετυχαίνεις, να έρχεσαι δηλαδή να αφήνεις το στίγμα σου σαν εικονογράφος, ε, αλλά να μπορείς να τα αποκρίνεσαι ε, στα θέλω ενό συγγραφέα, γιατί δουλεύεις την έμπνευσή του, το πώς μπορεί εκείνος να το βλέπει πέρα από σένα, ναι, τον ήρωά του, αλλά πολλές φορές έχουν και κάποια απέτηση, ας πούμε, η, η εκδοτική, ότι ξέρεις, εγώ το θέλω έτσι, ειδικά, ας πούμε, στα εξώφυλλα, θέλουν κάτι συγκεκριμένο που εσένα ας πούμε μπορεί να μην σε καλύπτει αυτό ή μπορεί να με σε εκφράζει. Πώς εκεί λοιπόν έρχεσαι εσύ όλο αυτό και το διαχειρίζεσαι ε? και διαχειρίζεσαι αυτές τις σχέσεις και τις ζυγίζεις και έχεις αυτό το άρτιο αποτέλεσμα που όπως λέω και εγώ το βλέπεις και λες «Είναι βιβλία, αλλά κάτσε να διαβάσω, είναι όντως βιβλία». Γιατί ας πούμε πολλές φορές όταν μου βγαίνουν οι αναρτήσεις ή μου έρχονται οι ειδοποιήσεις από τους εκδοτικούς ή τις κυκλοφορίες ε, και βλέπω το εξωφύλλο ε, δεν βλέπω κατευθείαν ποιο έχει κάνει την εικόνογράφηση και μου αφήνει αυτό το στίγμα έχω πάντα δηλαδή ε, το το στίγμα ότι ναι είναι δικό σου ε, <laughs> πώς το πετυχαίνεις ε, όλα αυτά; Έχω ε, γι' αυτό πάνω έχω δεχτεί, όχι ακριβώ, μία κακή ακριβώς, μια φορά γι' αυτό και καλά ότι επαναλαμβάνομαι σαν στυλ. Δεν είναι κακό ένα εικονογράφος να έχει μανιέρα. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος είχε μανιέρα. Πολύ μεγάλη. Ε, Καλλιτέχνε, ζωγράφη. Έβλεπε τα σχέδιά του και, ξε, και ήξερε ποιο τα είχε ζωγραφίσει. Εγώ τα Έτσι, βλέπω με, μεσαιωνικού αναγεννησιακού πίνακε, όταν Έτσι, βλέπω. Ε, έργα του Μποτιτσέλη. Ξέρω ότι είναι ο Μποτιτσέλη. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Μποτιτσέλη και έχω, έχω καταφέρει και τον χαρακτηρίζω στα. Τον βρίσκω όποτε πηγαίνω σε πινακοθήκε. Ξέρω ότι αυτό το έχει κάνει ο Μποτιτσέλη. Ξέρω ότι αυτό το έχει κάνει ο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Αν έχει μελετήσει λίγο ή έχει παρατηρήσει πέντε πίνακε από έναν αγαπημένο σου ζωγράφο, μπορεί να καταλάβει ότι Εκεί έχει βάλει την υπογραφή του. Έχει. Δεν αυτό είναι ισχύει. κακό να έχει ταυτότητα. Οπότε αυτήν η, αυτή είναι η απάντησή μου. Απλά ε... εκείνοι δεν είχαν ξέρεις, κάποιον ας πούμε, να του πει, ξέρει, το θέλουμε έτσι και αυτό. Ήταν, ξέρεις, πιο φυσικό. Όχι, αντίθετα είχαν, γιατί η... τότε οι ζωγράφοι ναι. δούλευαν κατά εξοχή για, τους... για, για το... πελάτες. Το ναι. Λέω έτσι, αυτό, είχαν κάποιον ναι. ευεργέτη, αυτό, ναι. ένα, μια πλούσια Α. οικογένεια, και ήταν υπό την υποστήριξη και υπό την προστασία αυτής της πλούσιας οικογένειας και ζωγράφιζαν πίνακες, συνήθως κάνοντα τα πορτρέτα της οικογένειας αυτής. Ε, έτσι ήταν λοιπόν οι ζωγράφοι τότε, οπότε ναι. Και για να μπορέσουν όμως να αποκτήσουν και εκείνη μια ταυτότητα, γιατί πώς είναι να ζεις όλη τη ζωή και να ζωγραφίζεις τις ιδέες των άλλων τα πορτρέτα των άλλων και όχι κάτι δικό σου, προσπαθούσαν και αυτοί να αφήσουν το δικό του το στίγμα με τον ένα με τον άλλο τρόπο και την ταυτότητα. Κάτι με το, με το οποίο θα του θυμάσαι μετά, έτσι, δεν είναι. Είναι και λίγο αυτή η ματαιότητα, η ματαιοδοξία που έχει ένα καλλιτέχνη. Δεν είναι τόσο πολύ εγωιστικό. Είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα, έτσι. Θέλει να αφήσει κάτι. Θεωρώ ότι νά... δεν είναι ματαιοδοξία, δηλαδή ή εγωισμό. Γιατί αυτό συμβαίνει και στους συγγραφείς, δηλαδή όταν διαβάσεις ε, κάποιους υπάρχει το ύφος τους, υπάρχει ε, το, ή, το... Πέρα από το ύφο, ο λόγο που ε, έχουν. συνηθίζουν να, να γράφουν. Μπράβο, ναι. Ο Καριωτάκη, α πούμε, ας πούμε ναι, ήταν ας... λίγο πιο μελαγχολικό. Πολύ ναι, πιο ναι. μελαγχολικό. Ο Καβάφη. Μπράβο, μπορεί να καταλάβει. Είναι πολύ σωστά. Και γι' αυτό μπορεί να καταλάβει και αν κάποιο συγγραφέα έχει ghost writers από πίσω και ναι. ποιο δεν έχει. Άς, ναι. Γιατί πολύ απλό, όταν ένα συγγραφέα έχει ξεκινήσει και έχει κάνει ένα έργο με πάνω από δύο ή τρει δημοσιεύσει. Ε, έργα τα οποία έχουν εκδοθεί μπορείς να αρχί και καταλαβαίνεις την ταυτότητά του, τη φωνή του. Ο κάθε καλλιτέχνης πιστεύω ότι πρέπει να έχει φωνή. Δεν πρέπει να πνίγεται σε όλο αυτό το μαζικό της του κα καταναλωτισμού και της μόδας. Ε, νομίζω ότι okay, είναι καλό να ακολουθάμε τη μόδα. Μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ακούγεται η φωνή μας και στις νεότερες ας πούμε γενιές και ίσως να, να είμαστε πιο μοντέρνοι. Δεν είναι κακό να αλλάζει τα ρούχα σου να γίνεσαι πιο μοντέρνος με βάση την κοινωνία. Αυτό μου το είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, πριν πολλά χρόνια, ότι δεν είναι κακό να αλλάζει το στυλ σου όταν μένεις στις αξίες σου σταθερός. Οπότε... Μερικέ φορέ αλλάζω το στυλ μου στην εικονογράφηση. Πολύ σωστά γιατί δουλεύω με αρκετού ε, συγγραφεί και εκδότε και πολλέ φορέ θα πρέπει να να υπάρχουν κάποιες παραλλαγές γιατί κάποιος συγγραφέα μπορεί να το έχει φανταστεί έτσι ή να έχει στο μυαλό του και ένα συγκεκριμένο στυλ που θέλει να, να, βλέπει τους ήρωές του. Οκ, okay, μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να αλλάξουμε. Αλλά με κάποιο τρόπο δεν το κάνω επίτηδε, αλλά και εγώ τόσο σχεδόν ένας μήνας που κάθομαι και για να εικονογραφήσω ένα βιβλίο <χω> αναγκαστικά βάζω και κάτι από μένα. Είναι και... Είναι ο δικός μου προσωπικός χρόνος, είναι και δική μου ας πούμε δεν ξέρω κατάθεση δεν το κάνω επίτηδες αλλά είναι όταν γράφεις μια έκθεση σου βάζουν ένα θέμα έκθεσης αναγκαστικά θα γράψεις και κάτι από τα βιώματά σου θα ζωγραφίσεις και κάτι από τα δικά σου βιώματα όμως είναι μια ομαδική δουλειά στο τέλος γιατί τα συζητάμε μαζί και με τους συγγραφείς και με τους εκδοτές τις περισσότερες φορές και εγώ επιμένω να συζητάμε και να δουλεύουμε μαζί γιατί μου αρέσει να δουλεύουμε ομάδες δεν είναι μονοπόλιο. Διαφορετικά, η Βίβη μπορεί να γράψει τη δική τη ιστορία και να εικονογραφεί... τη δική τη ιστορία. Yeah. Άλλο αυτό. Είναι όμω η ιστορία τη Νικολέτα, είναι η ιστορία τη Παναγιώτας... είναι η ιστορία τη Ελένη και εγώ το έχω πει πάρα πολλέ φορέ στου ε, συνεργάτε μου, όχι πελάτε, συνεργάτε. Έτσι, βλέπουμε ο ένα τον άλλον. Δεν είναι μια πελατειακή σχέση. Ε, νιώθω τη μεινωνά των βιβλίων. Δηλαδή. Αν εκείνοι οι γονεί του νιώθω ότι είμαι η πνευματική του μαμά, είμαι εκείνη που τα βαφτίζει πριν βγουν έξω στον κόσμο. Και με τον ίδιο τρόπο που και εκείνοι γονιούν να πάνε καλά τα παιδιά του, τα πρώτα του βήματα να περπατήσουν, να. και εγώ, σαν νονά, τρέχω από πίσω και προσπαθώ νομίζω να. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό στι αναρτήσει σου, στο πώς έχει στηρίξει ε, όλα σου τα πνευματικά παιδιά, ε, είτε με το να βρίσκεσαι στις παρουσιάσεις τους, ε, σε μικρά βίντεο που κάνεις πάντα και, και μου αρέσει το ότι δεν διαχωρίζεις, δεν ξεχωρίζεις αν είναι ο ένας εκδοτικός ή ο άλλος εκδοτικός, αν είναι η τάδε και αφήνω την άλλη έξω, ε, τους έχεις πλαισιώσει τόσο όμορφα που ναι, Α, okay. πες μου κάτι και, και uh -huh. σαν μητέρα ακόμα δεν είμαι μητέρα αλλά και σαν μητέρα δεν θα έκανε και στο ίδιο για όλους τα παιδιά ε ναι εννοείται εντάξει δεν το έχουν όλοι τώρα να λέμε και τα τα πράγματα πως είναι. Είναι δύσκολο, είναι είναι δύσκολο αλλά Άξη, δεν, δεν μετράς κανένα είναι. με βάση το με βάση το εισόδημα του ναι. ε, όλοι έχουμε διαφορετικές ποιότητες έτσι Φυσικά είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή διαφορετικά ζωγραφίζει για ένα project το οποίο ας πούμε το budget είναι πολύ χαμηλότερο και διαφορετικά ζωγραφίζεις, συνήθω ε, συνήθως κάνω εικονογραφίσεις τριών budget. Έχω ένα οικονομικό budget για να προσπαθήσω να βοηθήσω για κάποιον ο οποίος ίσως είναι λίγο πιο στενεμένος οικονομικά, ειδικά στις αυτοεκδόσεις όταν ο ίδιος ο συγγραφέα βγάζει το βιβλίο του, διαφορετικά θα σε ένα λίγο μεσαίας ποιότητας. Κάπω έτσι τα λέω και τελευταίο είναι το εικαστικό που είναι λίγο πιο ακριβή εικονογράφηση. Όμω εκεί ξέρει ότι ξέρει και ο τι περιμένει. Όμω παρόλα αυτά και τα τρία θα τα στηρίξω όσο το δυνατό περισσότερο. Και έχει δημιουργηθεί μια πολύ ωραία κοινότητα από, από του συγγραφεί που, έχουν, που έχουμε φτιάξει μαζί τα βιβλία. Γνωριστήκαμε όλοι μαζί, μιλάμε, παρακολουθούμε την ανάπτυξη του άλλου. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Δηλαδή είναι, ένας... βιώσιν, ναι. είναι αυτό που είπε ότι okay, το κάθε βιβλίο είναι ξεχωριστό. έτσι. Yeah. Άλλα βιβλία μιλάνε για το περιβάλλον. Άλλα βιβλία μιλάνε για την ενσυναίσθηση. Άλλα βιβλία μιλάνε για τι ε, αναπηρίε για τι μαθησιακές δυσκολίε. Μπορεί να έχουμε και δύο-τρία βιβλία που μιλάνε για τι μαθησιακές δυσκολίε. Δεν πειράζει, όλα χρειάζονται γιατί ακόμα και ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι κοινό από ένα συγγραφέα μπορεί να έχει διαφορετική οπτική με την οποία διαβάζεται, με την οποία παρουσιάζεται. Μπορεί να είναι από τη δασκάλα. Μπορεί να είναι από το μαθητή. Μπορεί να είναι από ένα βίωμα. Όλα χρειάζονται. Γιατί μπορεί ένα παιδί να το αγγίξει περισσότερο. Δεν, μας, δεν κάνουμε αγώνα ποιο θα πουλήσει τα στα περισσότερα βιβλία. Είναι κάτι σχετικό. Ένα βιβλίο ζει, δεν έχει ημερομηνία λήξη. Ζει για πάντα. Ένα βιβλίο μπορεί να τα πάει καλά στι αρχέ. Και μετά, ίσω να κάνει κοιλιά ένα διάστημα. Και υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να τα πάει καλά μετά από δύο χρόνια. Γιατί μπορεί να έγινε κάτι στην επικαιρότητα. Μπορεί να άλλαξαν οι καταστάσεις. Μπορεί ο κόσμος να έγινε πολύ πιο ανοιχτός στα θέματα όπως τώρα με τις μαθησιακές δυσκολίες και τον αυτισμό. Είναι πολύ σχετικά τα πάντα και ρευστά. Δεν μπορείς να κρίνεις κάποιον. Δεν μπορεί να κρίνεις κάποιο τελεία. Ε, Αυτό. Ε, το ίδιο και για ένα βιβλίο. Δεν μπορείς να το Κάποια συγκεκριμένα να το, να το βάλω έτσι εισαγωγικά, μυστικά ε, ας πούμε, Τρία μυστικά που θα χρησιμοποιήσεις στην εικονογράφησή σου, τα οποία έχουν να κάνουν με το ψυχισμό του παιδιού, με την εικόνα καθε αυτή πώς θα μιλήσει. Παράδειγμα, είχα μιλήσει με έναν άλλο φιλοσυγγραφέα και χρησιμοποιούσε, λέω τώρα, στη συγκεκριμένη εικονογράφησή, για ένα, ένα συγκεκριμένο βιβλίο του, τα, τα κεφάλια των ηρών, γιατί ήταν και παιδάκια, ήταν όπως και τα δέντρα ήταν στρογγυλά ε, και μου είχε πει ξέρει ε, γιατί έγραφα γι' αυτό ε, ξέρεις, μου λέει ε, δεν θέλω να, να έχουν ε, μύτες, να είναι τρίγωνα να, έχουν, έχουμε να αφήνουν κάτι πιο απαλό κάτι ε, που, που, είναι στα παιδιά ας πούμε, ο κύκλος πιο σαν σχήμα ε, ασυναίσθητα μου λέει ας πούμε περνάω αυτό ε, Εσύ έχεις κάτι που πάντα έχεις το πίσω μέρος του κεφαλιού σου ε, όταν εικονογραφείς, ας πούμε, για τα παιδιά. Πολύ σωστή και... παρατήρηση του, του, κυρίου, γιατί όλα αυτά είναι πάλι επιστημονικά αποδεδειγμένα, όλα αυτά τα έχουμε σπουδάσει, είναι θεωρίες, έτσι, αυτή είναι η θεωρία των σχημάτων. Και όντω οι, πρωταγωνιστέ πρωταγωνιστές και στις ταινίες κινουμένων σχεδίων που παρακολουθήσετε και στα κόμιξ, οι περισσότεροι, είναι κυκλικά τα σχήματα, όταν τριγωνικά με γωνίες είναι συνήθως οι κακοί χαρακτήρες. Παραδείγματο χάρη ε, η Malificent, που είναι όλο τρίγωνα, μα τη δείτε, όλη τη συμφιγούρα. Όντω ε, για τους πρωταγωνιστές, για τα παιδάκια, αν έχουμε παιδάκια, ακόμα και ζωάκια, και χρησιμο χρησιμοποιούμε τα, τους κύκλους, της τι καμπύλε. Γιατί είναι οι εύπλαστοι χαρακτήρε, αυτοί οι οποίοι είναι πιο μαλακοί, πιο ευάλωτοι μερικέ φορέ, και πιο εύκολο να φτιάξει μια ιστορία με αυτού. Όταν, α πούμε, το τετράγωνο, είναι πιο δύσκολο να μπορέσει να το μορφοποιήσει. Mm. Θέλει ένα χαρακτήρα που, που να μπορεί να τον μορφοποιήσει, σαν την Πλαστελίνη. Οπότε, ναι, μέσα από τη θεωρία των σχημάτων, το ένα είναι αυτό, και εγώ κάνω ε, πιο στρογγυλά προσωπάκια. Γιατί πιστεύω ότι όντω είναι πιο ευχάριστα, πιο ευανάγνωστα στο παιδικό μάτι. Και κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό μου, όταν μου δίνεται η ευκαιρία να επιλέξω το στυλ, μου αρέσει να κάνω μεγάλα μάτια στους χαρακτήρες. Όπως λέει και ο ιστορικός τέχνης Μάνος Στεφανίδης που παραθέτει τα φαγιούμ τα μάτια είναι ο καθρέφτη τη ψυχή. Έτσι και εγώ πιστεύω ότι για να αποδώσει περισσότερα συναισθήματα, το κάνουν και τα άνημα και τα μάγκα στην Ιαπωνία. Οι χαρακτήρε έχουν πολύ μεγάλα μάτια. Το έχει πάρει και λίγο η Disney που είχε εμπνευστεί. Η Άριελ από τι πριγκίπισε έχει τα πιο μεγάλα μάτια και είναι πιο εκφραστική, α πούμε. Ε, πιο ευάλωτη πριγκίπισα σε πολλά πράγματα. Ε, με αφορμή πάλι την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου, γιατί είναι βασισμένη στη μικρή γοργόνα του Hans Christian Andersen. Γι' αυτό πήγα εκεί. Τα φαγιό λοιπόν μας δείχνουν τα, 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 πρόσωπα με τα μεγάλα μάτια, πώς αυτά καθρεφτίζουν την ψυχή των χαρακτήρων. Έτσι και εγώ προσπαθώ στα παιδάκια να φτιάξω μεγάλα μάτια για να τα κάνω στο δυνατό πιο προσβάσιμα στα παιδιά. Τα παιδιά να μπορέσουν να ενσυναισθανθούν, να συναισθανθούν τον εαυτό τους μέσα από το χαρακτήρα. Οπότε το ένα ναι, είναι κύκλοι, καμπύλες, μεγάλα μάτια, γιατί θεωρώ ότι Βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά στο να μιλήσουν με τον ίδιο τον ήρωα και να βρουν τον εαυτό του, σαν μεγάλοι καθρέφτε. Το τρίτο, μ' αρέσει να βάζω ζωάκια όπου μπορώ ή να βάζω κάτι από τη φύση. Ο άνθρωπο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φύση. Ζούμε καθημερινά σε μια πραγματικότητα η οποία μα έχει φάει ρουτίνα. Τρέχουμε πραγματικά να προλάβουμε τα πάντα. Και δεν προλαβαίνουμε να ζήσουμε. Δεν προλαβαίνουμε να απολαύσουμε τι στιγμέ, να σταματήσουμε να μυρίσουμε ένα λουλούδι. Όχι να το κόψουμε, να το σκοτώσουμε. Να μυρίσουμε ένα λουλούδι. Να ζήσουμε τι στιγμέ, να αναπνεύσουμε μία ανάσα. Να σταματήσουμε την ώρα που περπατάμε, να πάρουμε μία ανάσα για μα. Μία ανάσα όμω που θα την απολαύσουμε, που θα τη ζήσουμε. Να πιούμε ένα ζεστό ρόφημα μόνοι μα με τον εαυτό μα. Ακόμα και αυτό το έχουμε ανάγκη, να καθίσουμε σε ένα παγκάκι, να δούμε τα πράγματα γύρω μας. Είμαστε κολλημένοι με ένα κινητό, είμαστε κολλημένοι με το τι κάνει ο άλλος, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Και είτε ο άλλος τι έκανε, εγώ δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Πού θα πάω, τι θα κάνω, αγχωνόμαστε, καταθλίψεις τα είπαμε αυτά από την αρχή, ε, και δεν ζούμε. Και προσπαθώ έστω και μέσα από ένα βιβλίο που και αυτό είναι μια διαδικασία που ξέρεις ότι πρέπει να φτάσεις στο τέλος γιατί το άνοιξες το βιβλίο αυτό κάποια στιγμή. Δεν έχει σημασία και να μην φτάσει στο τέλος, δεν πειράζει. Έχω πόσα βιβλία που δεν τα έχω τελειώσει. Ε, είναι ταξίδι, δεν είναι ο προορισμός δεν είναι η Υτάκη. πόσο ωραία ε... τα λες και πόσο δεν σε χορταίνω κάθε φορά που συναντιόμαστε ε, νομίζω υπάρχει πάντα αυτή η ελληνεπίδραση, αυτή η ροή ε, μας το έκλεισες με τον ωραιότερο τρόπο ε, νομίζω ότι πήραμε πάρα πολλά στοιχεία της <Κι> Βιβή Μαρκάτου ε, Εύχομαι να ταξιδέψουν όλα σου τα βιβλία, να συνεχίσεις να μας ταξιδεύεις μέσα από τις εικόνες σου. Ε, στο φεστιβάλ να τα πάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους της Γεωργίας, νομίζω και εκείνη θα έλεγε το ίδιο. Ναι, ξέρετε ότι πραγματικά έχω χάρη με τη χαρά σας. Ε, εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή να είσαι σήμερα εδώ στην Παρομοίως, και... Νικολέτα, εύχομαι τα καλύτερα, συνέχισε δυναμικά, μη σταματά και είμαστε όλοι δίπλα σου. Είμαι σίγουρη και το εκφράζω αυτό και για όλη την κοινότητα των συγγραφέων, που τουλάχιστον εγώ δουλεύω μαζί. Ξέρω ότι τα παιδιά αγαπάνε ανθρώπους που είναι έτσι αγωνιστές, γιατί όλοι ξεκινάμε έτσι. Όλοι ξεκινάμε, εγώ δεν είχα κανέναν να με στηρίξει, πόσο μάλλον την οικογένειά μου. Και εγώ απέκτησα την οικογένειά μου και τους φίλους μου κάπω έτσι. Οπότε ξέρω ευχαριστώ. πώς είναι η μοναξιά. Συνέχισε ευχαριστώ. δυναμικά και θα δεις ότι μια μέρα θα πάνε όλα ευχαριστώ. υπέροχα. Όχι, είσαι πάρα πολύ καλά, δεν το λέω. Συνέχισε. Να είσαι καλά, μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους μας παρακολουθήσαμε. Ε, μέχρι μια επόμενη συνάντηση με ένα συγγραφέα ή εικονογράφο, σας χαιρετώ από την παιδική και φιδική mm. λέσχη ανάγνωση Βαρνάβα, το Λιχνάρι. Καλή συνέχεια, καλά. Και χαρά.